το θετικό, sorry, Γιώργο, είναι ότι αντιμετωπίσατε έναν εύκολο αντίπαλο με την δέουσα σοβαρότητα την ίδια στιγμή που είδαμε ότι η Τουρκία υπέστη ένα μικρό βατερλό απέναντι στη Φιλανδία. Σίγουρα η Φιλανδία πιστεύω είναι καλύτερο από τους ίδιους, είναι η αλήθεια, αλλά θέλαμε να μπούμε συγκεντρωμένοι. Περιμέναμε, όπως είπα, το κουδιασμένο ξεκίνημα, ίσως έγινε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αλλά γενικά πιστεύω δείξαμε καλή εικόνα. Τώρα έχουμε 24 ώρες να ετοιμάσουμε ένα παιχνίδι απέναντι σε ένα αντίπαλο που έχει πολλές απουσίες. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που έχουμε να την κερδίσουμε ουσιαστικά από το προημιτελικό της Σερβίας, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχουμε μεγάλο κίνητρο και με αυτούς. Μας έχουν πληγώσει τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε έχουν απουσίες, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι και να πάμε στο ρεπό με δύο νίκες. Νίκο, παρά το έλλειμμα μεγάλης επιθετικής